αισθανόμαστε χαρά που πρόκειται να σκοτώσει τους υπόλοιπους ανθρώπους στη συνέχεια, που βρισκόμαστε σε μια πόλη που αγαπάει το θέατρο και δεν το αποδεικνύει με την παρουσία μας, γιατί δεν έχει την ανταπόκριση όσον αφορά τον αριθμό των θεατών. Αλλά γνωρίζω ότι αγαπάει το θέατρο μέσα στα χρόνια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό οφείλεται σε όλους εσάς που λέτε διάστημα. Η παράσταση μας βασίζεται σε ένα έργο καθημερινό και για εμάς πολύ σπουδαίο. Λιγότερο σχόλιο, μια σχόλη στην ημέρα. Η καρδιά που ξεκίνησε ως το Μοβέρ και γενιά του 1987, κάνοντας μια πολύ πετυχημένη και εμπορική και καθημερινή πορεία. Είναι ένα έργο που κάνει ένα σχόλιο πάνω στο φασισμό, και στο πώς αυτός συνθήκει ζωές και συνειδήσεις και ένα σχόλιο πάνω στο δικαίωμά μας να διεκδικούμε την προσωπική μας ελευθερία μέσα σε ένα σύστημα που πολλές φορές μας κατασπαράζει. Το έργο θέλω να το λύσω για μια φορά, ότι ήταν ιδέα πάντα συνόμια. Είναι ένα πάντα προσδοκή της Δήμητρας Ματσούκα, η οποία το πρότεινε και αμέσως αγκαλιάσαμε και η Άσπρα Καλιάνη και εγώ και ο Σλάβρος. Το κάναμε πολύ αγάπη. Δεν θέλω να το λάθει, να πω μόνο ότι είναι ένα έργο που έχει γίνει με πολύ τυφερότητα, πολύ συνέστημα, χωρίς ιδιαίτερες καταχρηστικές κορόνες. Παρ' όλα αυτά, τα πράγματα που θέλει να περάσει στο ξένο θεατή και σε μια περίοδο, σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που ο φασισμός δείχνει και πάλι προθέσεις άγριες και επικίνδυνες, είναι σωστό όσοι δεν γνωρίζουμε να μαθαίνουμε και όσοι γνωρίζουμε να μην ξεχνάμε, να θυμόμαστε. Η ιστορία είναι πολύ πρόσφατη και είναι καλό να θυμόμαστε και να δείξουμε και στους επόμενους ανθρώπους που έρχονται από εμάς, στους νεότερους ανθρώπους, ότι αυτές οι μαύρες μέρες είναι πολύ κοντά μας και δεν θέλουμε με τίποτα η ανθρωπότητα να τις ξαναζήσει. Ευχαριστώ τον Διαδημάρχο, τον κύριο Κόνη, τον κύριο Πετρόπουλο, γιατί όλη αυτή τη φιλοξενία και παραχώρησε ένα υπέροχο θέατρο και προσωπικά θα σας πω ότι θα ήταν ιδιαίτερη χαρά που δώσουμε σε αυτό το θέμα. Να είστε καλά και εύχομαι να κάνουμε όλα καλά και εύχομαι κυρίως η παράστασή μας να τιμήσει τους θεατές που θα μας στηρίξουν την παρουσία τους.